Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Μαργαλένα και σήμερα θα φτιάξουμε φρικασέ μανιταριών. Ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά, εμένα και της οικογένειάς μου. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 1 τέταρτο κιλού σπανάκι, μισό κιλό έσκουλα, εγώ έχω και κίτρινα όπως βλέπετε, και τα κλασικά με το άσπρο κοτσανάκι, και έχω 5-6 φύλλα κέιλ, περίπου ένα ματσάκι. Εδώ έχουμε τα κοτσάνια από τα σέσκουλα, τα οποία τα ψιλοκόψαμε γιατί θέλουν περισσότερο χρόνο ψησίματος. Και εδώ έχουμε λίγα κοτσάνια από το κέιλ, κρεμμυδάκι, ένα κρεμμύδι μεγάλο, ένα πράσο, 2-3 φύσια κρεμμυδάκια και 2 σκελίδες σκόρδο μπαμπάτσικες. Επίσης θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι χοντρό θαλασσινό. Περίπου θα το δούμε, θα το δοκιμάσουμε και στη συνέχεια. Μισό κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, 1/3 της κούπας λιγούρι και πιπεράκι. Επίσης θα χρειαστούμε και μαϊντανό, τον οποίο θα το μαζέψουμε από τη λάστρα μου έξω που φύτεψα πριν ένα μήνα περίπου και πάει πάρα πολύ καλά. Σας συνιστώ να φυτέψετε και εσείς τα δικά σας μυρωδικά στη βεράντα σας και να έχετε όλο το χρόνο δικά σας μυρωδικά που ξέρετε πώς έχουν καλλιεργηθεί. Λοιπόν, θα αρχίσουμε σοτάροντας τα κρεμμυδάκια μας, το πράσο μας και τα κοτσανάκια. Θα χρειαστούμε περίπου 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο για αρχή και θα βάλουμε και στο τελείωμα του φαγητού μας. Όσο περιμένουμε να κάψει το λάδι μας, για να δούμε πότε θα είναι έτοιμο, θα ρίξουμε ένα κρεμμυδάκι μέσα και όταν αρχίζει να τσιτσιρίζει, σημαίνει ότι είναι έτοιμο να ρίξουν και τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Η φωτιά που χρησιμοποιούμε είναι στο 4 με μέγιστο το 6, ώστε να μην τα κάψουμε, θέλουμε απλά να τους δώσουμε λίγο χρώμα, να τα υδρώσουμε στην ουσία. Όπως θα δούμε, το κρεμμυδάκι μας έχει αρχίσει και τσιτσιρίζει, οπότε είναι έτοιμο να ρίξουμε και τα υπόλοιπα υλικά μας μέσα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει ασπρίσει το κρεμμύδι μας, οπότε ρίχνουμε και τα κοτσανάκια. Είναι ένα φαγητό το οποίο έχει ζουμάκι. Ναι, 1 λίτρο το βάλαμε όλο και θα δούμε αν θα προσθέσουμε στη συνέχεια. Αφού λοιπόν ρίξαμε και το νεράκι μας, θα το αφήσουμε να βράσει για 10 λεπτάκια περίπου, ώστε να μαλακώσουν τα κρεμμύδια μας. Και στη συνέχεια θα ρίξουμε το πλιγούρι, το κέιλ, με τη σειρά που σας τα λέω, γιατί τα βάζω αναλόγως με τον χρόνο βρασμού που χρειάζεται το κάθε υλικό μας. Οπότε, σκεπάζουμε την κατσαρόλα, χαμηλώνουμε το μάτι στο 2, και το αφήνουμε να βράσει για 10 λεπτάκια, όπως είπαμε. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, ήρθαμε στη βεράντα. Θα δείξω το μεντανό που σας έλεγα. Έχω και άλλα μυρωδικά, έχω δυόσμο, τον οποίο τον έχω φυτέψει μόνη μου, είναι άγριος δυόσμος. Η Μάρη, αυτό το πήρα έτοιμο, εντάξει, είπαμε. Οπότε θα κόψουμε μεντανούλι. Δεν θα κόψουμε πάρα πολύ, γιατί ακόμα είναι μικρός. Αλλά τόσο όσο που θα χρειαστούμε στη συνταγή μας. Αυτό ότι κόβω μετά δυναμώνει. Στο κόφο μας κοβολέ. Πω, αν μπορούσατε να μυρίσετε, εντάξει. Δεν έχω μυρίσει πιο ωραίο μαϊντανό. Λοιπόν, τόσο από μαϊντανούλι, είπα να κόψω και λίγο δυόσμο να δω πώς είναι. Μοσχοβολιστά μυρωδικά από τη βεράντα μου. Εντάξει, ό,τι καλύτερο πιστεύω. Πέρασαν 10 λεπτάκια. Δυναμώσαμε τη φωτιά μας στο 5. Ρίχνουμε το πλιγούρι μας.
Ανακατεύουμε ελαφρά το πλευόρι μας, έτσι κι αλλιώς δεν θέλει πολύ ώρα βράσιμο. Θα το βράσουμε περίπου 3-4 λεπτάκια. Θα προσθέσουμε το κέλι μας, γιατί θέλει περισσότερη ώρα βράσιμο από τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Το κέλι μας δεν θέλουμε πολύ να το ψιλοκόψουμε, όπως και τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Εδώ. 2 δάχτυλα περίπου. Ένα ελαφρύ κόψιμο. Έχω 2 είδη κέλι. Αυτό θα μας δώσει και ωραίο χρώμα στο τελικό αποτέλεσμα. Ωραία. Το ξαναβάζουμε μέσα στο λεκανάκι μας. Και θα το προσθέσουμε σε λιγάκι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το κέλι, αλλά είναι ένα από τα θρεπτικότερα λαχανικά. Για την ακρίβεια θεωρείται ο βασιλιάς από τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, λόγω της διατροφικής του αξίας. Είναι πλούσιο σε ασβέστιο, σίδηρο και πρωτεΐνες φυσικά, όπως και το μπρόκολο, όσο παρεξηγημένο κι αν είναι. Είναι στην ίδια κατηγορία με το μπρόκολο. Οπότε το χρησιμοποιούμε και για τη γεύση που δίνει στο φαγητό μας, αλλά και για την υφή, γιατί είναι λίγο πιο τραγανό, να το πω, σε σχέση με τα σέσκουλα. Τα ελληνικά είναι η λεγόμενη λαχανίδα, που την έχουμε εκατοντάδες χρόνια στην Ελλάδα ως βασικό λαχανικό μας, και υπάρχουν πάρα πολλά είδη. Αυτό είναι ένα από αυτά. Όπως βλέπετε, έχουμε και το μοβ και το πράσινο, και υπάρχει και σε διαφορετικά σχήματα. Ήρθε η ώρα να το προσθέσουμε μέσα. Όπως το βλέπω, μάλλον θα χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο νεράκι ακόμα. Και αφού βάλαμε το κέλι μας, τώρα θα προσθέσουμε το αλάτι με τον κουρκουμά μας. Και θα ανακατέψουμε ελαφρώς, ώστε να καλυφθεί με νερό. Θα βάλουμε άλλη μία κούπα νεράκι, δηλαδή άλλα 250 γραμμάρια. Τέλεια! Μοσχοβολάει απίστευτα. Ωραία, το σκεπάζουμε, χαμηλώνουμε πάλι τη φωτιά και σε 3 λεπτάκια θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα πράσινα λαχανικά μας. Η φωτιά μας είναι στο 6. Θα ρίξω άλλη μία κούπα νεράκι. Όπως βλέπετε, το κέιλ έπεσε αμέσως σε όγκο, όπως και το σπανάκι, όπως και τα σέσκουλα. Ανακατεύουμε. Να φέρουμε τα πάνω κάτω, ώστε να πέσουν σε όγκο. Αφού πέσουν σε όγκο, θα προσθέσουμε και το σπανάκι μας και θα το αφήσουμε να βράσει για περίπου 3-4 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Δεν θέλω να λιώσουν τα λαχανικά, θέλω να είναι ζωντανά. Βλέπετε πόσο έχουν πέσει τα σέσκουλα, είναι απίστευτο. Ήταν πάνω-πάνω στην κατσαρόλα μέχρι το χείλος και τώρα πάει, χάθηκαν. Λοιπόν, αφού πέσαν αυτά, θα ρίξουμε και το σπανάκι. Χοντροκομμένα με τα λαχανικά μας. Με τα υπόλοιπα. Με κυκλικές κινήσεις παίρνουμε τα πάνω κάτω. Ρίχνουμε πιπεράκι. Φρεσκοτριμμένο για να γίνει νόστιμο το φαγητό μας. Η φωτιά μας είναι στο δυνατό και θα ψιλοκόψουμε και τα μυρωδικά μας και θα τα προσθέσουμε και αυτά μέσα. Ψιλοκόβουμε και τα μυρωδικά μας. Χοντροκομμένα δηλαδή, όχι πολύ ψιλοκομμένα. Θέλουμε να είναι ζωντανά μέσα στο φέρι, θέλουμε να τα χάσουμε.
ρίχνουμε και αυτά μέσα. Ίσα που τα απλώνουμε να πάνε σε όλη την επιφάνεια. Έχουμε χαμηλώσει το μάτι μας στο 3 και τα αφήνουμε να βράσουν με ανοιχτό καπάκι, γιατί άμα κλείσουμε το καπάκι μας θα μαυρίσουν τα λαχανικά μας. Δεν θα είναι ζωντανά το χρώμα τους. Πω πω, μου σχοβολάει. Λοιπόν, θα μου πείτε μπήκαν και αμπόκομα, δεν γίνεται. Θα σας πω γίνεται, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Αντί για αυγό θα χρησιμοποιήσουμε άμυλο καλαμποκιού. Το γνωστό σε όλους μας ζεστέ. Οπότε, στύψαμε ένα λεμόνι. Και εδώ μέσα θα διαλύσουμε τον ζεστέ μας. Corn flour, δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε σαν ονομασία. Σε αυτό το μείγμα τώρα θα προσθέσουμε ζουμάκι από το φαγητό μας. Φέτουμε ζουμάκι. Και το περιχύνουμε σε όλο το φαγητό μας. Το μάτι μας είναι σε χαμηλή θερμοκρασία. Το αφήνουμε ένα λεπτάκι ακόμα να βράξει ώστε να πήξει λίγο, να κάνει μια ωραία πηχτή σαλτσούλα. Θα βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο για το τέλος. Περίπου άλλες 2 κουταλιές της σούπας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τα μανιταράκια μας. Εμένα δεν μ' αρέσει να τα προστατώ μέσα στο φαΐ. Μ' αρέσει να είναι τραγανά. Θα τα τσιγαρίσουμε στην ουσία, τα κόβουμε λεπτά φετάκια. Και θα τα κάνουμε με αλάτι και πιπέρι μόνο. Τίποτα άλλο. Και γίνονται φανταστικά. Εδώ πέρα έχουμε περίπου μισό κιλό μανιτάρια. Αυτό το σπιράνι σε υψηλή θερμοκρασία, γιατί δεν θέλουμε να βγάλουμε νερά. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε μία πρέζα αλάτι και πιπεράκι. Πιπέρι κατά βούληση, όσο μας αρέσει. Υποκάρι, αυτά τα 2 υλικά και γίνονται πεντανόστιμα. Θέλουμε να πιάνει λίγο κάτω στο βάζο του κυραλιού. Αυτό σημαίνει θα γίνουν τραγανά. Και όσο πιο αραιά τα ανακατεύουμε, τόσο πιο τραγανά γίνονται, γιατί όταν ανακατεύουμε όλη την ώρα, μετά θα βγάλουμε νερά και θα γίνουν βραστά, θα γίνουν σωτές. Θα πατάμε και λίγο. Βλέπετε τι ωραία και τραγανά που έγιναν, έτσι τα θέλουμε ακριβώς. Το βλέπουμε και αυτά συρρυκνώθηκαν πάρα πολύ σε όγκο. Οπότε ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Για να δούμε τι φαγάκι φτιάξαμε ωραίο. Πω πω, φανταστικό. Τέλειο. Βλέπετε, θέλουμε να έχει ζουμάκι το φαΐ. Γι' αυτό δεν βάζω τα μανιτάρια μέσα, γιατί θα γίνουν βραστά.
Αυτό ήταν. Και καλή μας όρεξη. Για να δούμε τι φτιάξαμε. Φανταστικό! Τέλειο! Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να θεωρηθεί και vegan μαγειρίτσα, υπό μία έννοια. Αντί για μαρούλα, χρησιμοποίησαμε όλα αυτά τα ζαρζεβατικά. Οπότε, μπορείτε να τη φτιάξετε όλο το χρόνο. Είναι υπέροχη. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like. Ξέρουμε τους φίλους σας να μεγαλώσει παρέα μας. Μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram που είναι veganemail, το έχω γραμμένο εδώ. Και όπως κάθε φορά, κάθε στέγη βρίσκεται κάτω από την περιγραφή του βίντεο. Φιλάκια πολλά!